Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα σας δείξω ένα πακέτο το οποίο μόλις ήρθε και ελπίζω να είναι αυτό που περίμενα. Πριν από καμιά μισή εβδομάδα, δύο εβδομάδες περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω, σας είχα δείξει ένα ebook reader που είχα βρει στο eBay σε ευκαιρία γύρω στα 23-24 ευρώ. Με τα μεταφορικά όλα μαζί έγινε γύρω στα 28. Η αλήθεια είναι ότι είναι της Noble Nuke, αν δεν κάνω λάθος το συγκεκριμένο. Και ήταν μεταχειρισμένο φυσικά, αλλά ήταν πολύ καλή ευκαιρία γιατί όσοι με ξέρουν, όσοι ξέρουν τι, πώς και γιατί και λειτουργώ, ξέρουν ότι στην ουσία έψαχνα πολύ καιρό για ένα ebook reader. Θα μου πεις, Κώστα, γιατί δεν παίρνεις ένα tablet για να κάνεις τη δουλειά σου? Το θέμα του tablet είναι ότι ενώ είναι πολύ ωραίο, ειδικά για PDF, για όλα αυτά, έχει τη φωτεινότητα της οθόνης, η οποία είναι κουραστική μετά από λίγο, ειδικά το βράδυ ή και κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν είσαι έξω δεν μπορείς να το διαβάσεις γιατί το glare είναι, χτυπάει ο ήλιος επάνω στην οθόνη και οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπορέσεις να διαβάσεις. Και κατά το κυριότερο απ' όλα είναι η αυτονομία. Τα ebook reader γενικά προσφέρουν τεράστια αυτονομία. Γενικά είναι κάτι extra, δεν είναι κάτι που χρειάζεται σε όλους, αλλά σε αρκετούς είναι χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Ήρθε πολύ γρήγορα, μία εβδομάδα, μία μισή από τη μέρα που το παρήγγειλα. Και μπορώ να πω ότι είχα την εντυπωσιάστηκα, το περίμενα να πάρει συν καμιά εβδομάδα ακόμη, αλλά εντάξει. Και είναι και με θήκη μαζί. Φαίνεται ότι είναι μεταχειρισμένο, γενικά ξέρετε ότι αγαπάω τα μεταχειρισμένα, αλλά Okay. Η αλήθεια είναι ότι παρήγγειλα και θήκη, δεν το ήξερα και παρήγγειλα και θήκη, wow. Αυτό εδώ είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το βγάλω όμως από τη θήκη να σας το δείξω. Συνήθως αυτές οι θήκες ανοίγουν από πού ανοίγουν, από μέσα ανοίγουν. Ναι, σαν φάκελος. Θα το βγάλω όμως από τη θήκη. Από τη στιγμή που ήταν σε θήκη και χρησιμοποιούταν σε θήκη, πάει να πει ότι είναι και προσεγμένο. Και όντως έχει από πίσω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά, η αλήθεια είναι λίγο πιχλιάρικο. Αλλά ναι, πρέπει να το κάτσω να το καθαρίσω. Αυτό εδώ είναι, παιδιά. Τι αποτελείται τώρα, ας το δούμε λίγο. Ας ξεπεράσουμε το γεγονός ότι θέλει ένα καλό καθάρισμα. Είχε αυτοκόλλητα ταινίες, πρέπει να το κάτσω να το τρίψω με ινόπιμο με καθαριστικά. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο, είναι το πιο εύκολο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει 4 buttons, 1, 2, 3, 4, τα οποία δεν φαίνονται, είναι σε φάση σαν μαλακό λαστικό. Ένα button, ένα home button εδώ πέρα. Και επάνω έχει το power button, το οποίο το πατάς και λογικά πρέπει να πάρει μπροστά. Ναι. Ωραία, ξεκίνησε. Πρέπει να το φορτίσουμε. Από κάτω βλέπουμε έχει και ηχειάκια, νομίζω. Έχει και ηχειάκια, βασικά παίζει μουσική. Σου λεπτά για να σας πω σίγουρα. Όχι, χιάκια δεν βλέπω. Εκτός και δεν πάνω. Τέλος πάντων, έχει κάποιες υποδοχές. Από κάτω έχει την micro USB για να το φορτίσεις. Λέει ότι η μπαταρία του είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να το φορτίσουμε. Ωραία. Μισό λεπτά και να βάλουμε έναν charger να δούμε όση ώρα θα το φορτίζουμε εμείς. Αν θα δούμε κάποια διαφορά. Λοιπόν, γενικά αυτή τη στιγμή χαιρούμαι τρελά όμως που το έχω στα χέρια μου. Εντάξει, πρέπει να το καθαρίσω λίγο, δεν περίμενα κάτι super εντυπωσιακό, αλλά ναι, είναι το πρώτο μου ebook reader και για 20 ευρώ είναι overkill. Ήθελα να πάρω της Amazon το Kindle, αλλά το Kindle ξεφεύγει σε τιμή. Λοιπόν, έβαλα το powerbank, το οποίο δείχνει ότι στέλνει σήμα, το φορτίζει από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Το λέει κιόλας. Κάποιοι λέγανε πάρε και το φορτιστή. Δεν χρειαζόταν γιατί φορτίζει με micro USB, οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, σου λέει ότι τώρα εδώ χρειάζεται 15 λεπτά να περιμένεις για να φορτίσει. Η μπαταρία αυτών εδώ των πραγμάτων είναι γύρω στον ένα μήνα περίπου κοντά. Κάποια ξεπερνάνε ανάλογα και με τη χρήση και παραπάνω. Τώρα φορτίζει, οπότε θα περιμένω λίγο να δω τι θα γίνει. Το άφησα 15 λεπτά να περιμένει να φορτίσει, φορτίζει ακόμη, όπως είπε έτσι και έκανα και συνεχίζει, δεν θέλει πολύ ώρα να φορτίσει, αλλά μόλις φορτίσει η μπαταρία του σας έχω ξαναπικρατάει για πάρα πολύ καιρό. Η οθόνη του είναι διαφορετική, είναι ασπρομαύρη, προσομοιώνει αρκετά το ηλεκτρονικό, το χαρτί βασικά, είναι ηλεκτρονικό χαρτί, έχει από κάτω μελάνι, μόρια μελανιού το οποίο είναι ηλεκτρισμένο και αλλάζει ανάλογα με το πάτημα του κουμπιού. Ας πούμε για παράδειγμα, δείτε λίγο, πατάω εδώ πέρα
Βλέπετε και σε βγάζει στο μενού. Λέει drag, unlock your. Ωραία. Και φορτώνει. Σε βγάζει σε μία σελίδα κεντρική όπου έχει το κεντρικό σου μενού στο οποίο βλέπει τι διαβάζει και μπορεί να έχει τη βιβλιοθήκη σου. Συνδέεται στο ίντερνετ. Εάν έχει λογαριασμό τη Nuke, Nobles and Nuke, συνδέεσαι και μπορεί να κατεβάζει βιβλία. Το καλό με αυτό είναι ότι εκτό από τα 2 GB χώρο που έχει, τα οποία μπορεί να φορτώσει μέχρι 1000 βιβλία από όσα λένε, e-books κυρίω. Διαβάζει PDF, έχει μια καρτούλα SD η οποία παίρνει μέχρι 32 GB καρτούλες χωρητικότητας, 32 GB μάλλον να είμαι πιο σαφής, και μπορείς να φορτώσεις ό,τι θες από βιβλία. Πιστέψτε με, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά βιβλία χωράνε. Τώρα, γιατί αυτό και όχι tablet, ξαναλέω. Το tablet είναι ωραίο, να σας φέρω και ένα tablet από δίπλα. Να τα κάνουμε σύγκριση. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι, σας το έχω δείξει, το FNF το tablet, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε το μέγεθος, εντάξει, είναι τεράστια διαφορά. Έχει μόλις 6 ίντσες οθόνη αυτό. Αλλά τι γίνεται, το tablet όπως ξέρετε καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, πρέπει να το φορτίζεις και δεν είναι τόσο ευχάριστη η ανάγνωση βιβλίων ή PDF. Προσπαθώ να διαβάσω αλλά μετά από λίγο κουράζομαι, δηλαδή μπορώ να κάτσω μέχρι 1-2 ώρες να διαβάσω. Τώρα θα μου πεις, 1-2 ώρες είναι λίγο? Για μένα είναι λίγο. Μπορώ να κάτσω να διαβάσω μέχρι 8-9-10 ώρες συνεχόμενα ένα βιβλίο ή οτιδήποτε χωρίς να θέλω να κουράζομαι. Αυτό εδώ μου το προσφέρει. Έχει αυτονομία, μπορείς να φορτώσεις όλη σου τη συλλογή, όλη σου τη βιβλιοθήκη. Αρκεί βέβαια να υπάρχει ψηφιοποιημένη. Αρκεί βέβαια να υπάρχει ψηφιοποιημένη και να την κουβαλήσεις όπου θες. Δεν χαλάει εύκολα, είναι ανθεκτικό. Και το ωραίο με αυτό είναι, για κάτσε να πατήσουμε να δούμε να φορτώσει. Σε φορτώνει βέβαια, βλέπεις εδώ πέρα πώς να το χειριστείς, έχει γίνει φορμάτ στο συγκεκριμένο. Μπορείς να κουβαλάς ό,τι θες μαζί σου και να τα διαβάζεις όπως θες on the go. Οι τιμές τους ξεφεύγουν ακόμη, για τα δικά μας πλαίσια είναι ακριβά, αλλά το συγκεκριμένο κάνει μόνο 20 ευρώ, δηλαδή γι' αυτό δεν μπόρεσα να το προσφεράσω. Μεταχειρισμένο, ξεμεταχειρισμένο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και γι' αυτό που το θέλω είναι αρκετά καλό. Νομίζω ότι θα με ικανοποιήσει και με το παραπάνω. Δεν είμαι απαιτητικός χρήστης, αλλά θέλω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο είναι σχεδιασμένο κυρίως για e-books, για να μπορείς να αλλάζεις και τις γραμματοσειρές. Σου λέει τώρα εδώ πέρα κάποια πραγματάκια σχετικά με το πώς αλλάζεις γραμματοσειρές σε κείμενα ή το font σου, γιατί τα e-pub αρχεία μπορείς να τα πειράξεις, να μεγαλώσεις, να μικρύνεις τα γράμματα. Αλλά η μεγαλύτερη μου συλλογή, να πω την αλήθεια, επειδή διαβάζω ελληνικά βιβλία, είναι σε PDF, γιατί τα ελληνικά βιβλία δυστυχώς. Μάλλον το θέσω πιο σωστά, στην Ελλάδα είμαστε πίσω σε αυτό το τομέα. Δεν έχουμε τόσο πολλά e-books σχεδιασμένα για αυτά που θέλουμε εμείς. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, δυστυχώς. Όπως και σε audiobooks είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως μου αρέσει να λέω, είμαστε πίσω από τον ήλιο σε πολλά. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτό ήτανε. Σε ξαναβγάζει στο home, ωραία. Και υπάρχει και να δούμε και τη βιβλιοθήκη εδώ πέρα. Μπαπ, να πάμε να δούμε τι υπάρχει έτοιμο. Δεν έχει πολλά. Έχει το user guide και το star guide. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μπορείς να το φορτώσεις. Είναι άδεια από βιβλία, οπότε το φορτώνεις. Σήμερα μπορείτε να συνδεθείτε και WiFi για να συνδεθείτε στο shop του Nuke. Αν έχετε λογαριασμό και απλά χρειάζεται το συγκεκριμένο αγγλική πιστοτική που εγώ έχω τη Revolut. Μπορώ να πω ότι μπορώ να το κάνω. Λοιπόν. Αυτό ήτανε, δεν θα περάσω σε βάθος, είναι ένα πρώτο δείγμα να σας δείξω το τι μπορεί να βρει κανείς με ελάχιστα χρήματα, 20 ευρώ δεν είναι τίποτα. Πριν από 2 χρόνια είχα βρει ένα Kindle, το Kindle το 3, με 30 ευρώ από ελληνική αγορά, από το Insomnia συγκεκριμένα, αλλά τότε δεν το χρειαζόμουν γιατί ήμουν φαντάρος και το έδειξα σε ένα, βασικά στην υπεύθυνό μου από το καψιμί τότε και το τσίμπησε. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ δεν το ήθελα, όταν τον έβλεπα να το χρησιμοποιεί, ζήλευα αφάνταστα και λέω: πω, το άφησε να περάσει μέσα από τα χέρια μου, έτσι το χάσα. Και αυτό επειδή δεν το χρειαζόμουν τόσο πολύ. Είναι ανάγκες που δεν νομίζεις ότι τις θες, μέχρι να ανακαλύψω ότι τις έχεις και τις θες. Ήρθε η ώρα να αποκτήσω και εγώ το δικό μου. Επίσης, υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα προσπαθήσω να σας το βρω. Όσοι χρησιμοποιείτε, διαβάζετε από κινητό, διαβάζετε από tablet, διαβάζετε από e-books, το οποίο το έχει φτιάξει η εταιρεία που έχει κάνει τον αγαπημένο μου PDF Reader, το Sumatra. Και στο οποίο τι κάνεις, φορτώνεις τα κείμενά σου, τα PDF σου και βάζεις την ανάλυση της οθόνης σου, οπότε αυτό αναλαμβάνει ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σου να στα αλλάξει
και να σου κάνει τα γράμματα πιο μεγάλα ή πιο μικρά, στο να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση για σένα και να μην κουράζεσαι. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο ειδικά για PDF. Το συγκεκριμένο βέβαια για επιστημονικά PDF δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί δεν μπορείς να ζουμάρεις, να ξεζουμάρεις. Αλλά τη δουλειά μας θα γίνει, πιστεύω, τουλάχιστον για κείμενα λογοτεχνικά. Ήταν αυτό το Nuke, είναι το Nuke Noble Simple 2 νομίζω, αν δεν κατάλαβα το όνομα του συγκεκριμένου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα χαίρομαι γιατί επιτέλους απέκτησα κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό. Και ξεκινήσατε να διαβάζετε βιβλία, παιδιά, δεν κάνει κακό σε κανέναν. Είτε φυσικά βιβλία, είτε ηλεκτρονικά βιβλία. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να δω ανάλογα και με τις λειτουργίες του, αν θα με ενθουσιάσει τόσο ακόμα περισσότερο, ώστε να κάνω και το review. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Και γενικά, κάποιες αγορές, ειδικά από Αγγλία, όσοι με ρωτάτε, πέρασε. Δεν έρχεται τελωνία Αγγλία, οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα. Είναι ηλεκτρονική συσκευή. 22 ευρώ, 23 από κάπου εκεί πέρασε, είναι τα μεταφορικά, το βγήκε στα 28 και πέρασε free τελωνία γιατί έρχεται από Αγγλία. Γενικά προτιμάτε από Αγγλία αυτή την περίοδο που είπε, γιατί περνάνε σχεδόν free τα... Όχι σχεδόν, περνάνε χωρίς τελωνία τα αντικείμενα, μέχρι να αλλάξει και αυτό. Αλλά, anyway, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας και ξαναλέω, διαβάζετε βιβλία. Να είστε καλά.